Σήμερα θα μιλήσουμε για το καινούριο, ολοκένουριο Honda XADV, ADV, Adventure και Advance. Έχει μια περιπέτεια και κάτι προχωρημένο. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ο Ντάνιελ, αληθινή ιστορία. Είχε πάει στην Ίο, όπου γνώρισε τη Μαρία. Εκεί λοιπόν ερωτεύτηκαν και κάποια στιγμή προσπάθησε να την πάει σε μια παραλία, στο Μαγκανάρι της Ίου. Με το σκούτερ που είχε, τελικά δεν τα κατάφερε. Του μείνε καημός. Επέστρεψε μετά από 18 χρόνια, όπου συναντήθηκε πάλι με την Μαρία. Και λέει, εντάξει, μετά από τόσο καιρό θα έχει γίνει άσφαλτος. Θα πάρω ένα σκούτερ και θα πάω. Πήγε, αλλά ο δρόμος ήταν ακόμα χωματόδρομος. Δεν είναι δυνατόν. Έτσι, επιστράτευσε όλη του την τέχνη, όλη του τη φαντασία και τα επιχειρήματα. Θα πείσω τη Honda να βγάλει ένα σκούτερ που θα πηγαίνει στο χώμα. Τη συνέχεια της ιστορίας τη βλέπουμε εδώ. Όλο το τμήμα έρευνας και εξέλιξης στην Ιταλία τους έβαλε μέσα σε ένα κτίριο να ηρεμήσουν και να σχεδιάσουν. Και κατέληξαν σε δύο επιλογές. Ένα XADV, έτσι όπως το λένε, που ήταν πιο προσανατολισμένο για το χώμα, και ένα άλλο περισσότερο SUV, γενικότερης χρήσης. Επικράτησε η γενικότερη χρήση. Έχουμε λοιπόν σήμερα εδώ μία μοτοσυκλέτα, ένα σκούτερ που, δηλαδή, τώρα με καταλαβαίνετε. Μέχρι τώρα είχαμε δύο επιλογές. Κάτι είναι η μοτοσυκλέτα ή σκούτερ. Ωστόσο, πρέπει ανάμεσα σε αυτήν την κατηγορία της μοτοσυκλέτας και του σκούτερ να το ανοίξουμε λίγο για μερικές μοτοσυκλέτες. Σαν αυτήν εδώ. Το λέω σύντομα για να μην μένουν απορίες. Δεν υπάρχει σκούτερ που πηγαίνει καλύτερα από αυτό εδώ στο χώμα. Πολύ λίγες μοτοσυκλέτες πηγαίνουν καλύτερα από αυτό εδώ στο χώμα. Και είναι και ο on-off. Είναι πραγματικά μια καινοτομία. Με όλα τα χαρακτηριστικά του σκούτερ, χώρο κάτω από τη σέλα για να χωράει ένα μεγάλο κράνος, παρά τις μεγάλες διαδρομές της αναρτήσεις που έχει. Τα φρένα στο τιμόνι, το οποίο είναι τύπου εκτός δρόμου, κονικό έτσι όπως το ονομάζουμε, και όλα τα χειριστήρια επάνω του. Δεν υπάρχει τίποτα στα πόδια. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα μάλλον σκούτερ. Εκεί όμως που πρέπει να επικεντρωθούμε είναι στα χαρακτηριστικά μοτοσυκλέτας που διαθέτει. Όλο είναι δομημένο πάνω στην κοινή πλατφόρμα, πάνω στην οποία έχει δομήσει η Honda πολλές μοτοσυκλέτες, πολλά διαφορετικά μοντέλα. Ο κινητήρας 750 κυβικών, δικύλινδρος, με διαφορά στον χρονισμό, βγάζει ένα γλυκό κραδασμό. Αρκετή υποδύναμη, έτσι ώστε να μπορεί να κινήσει τα 230 και κιλά του σκούτερ αυτού, της μοτοσυκλέτας αυτής, με πολύ αξιοπρέπεια και πέρα από το χώμα, όπου κινείται ωραιότατα και πολύ ευχάριστα, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές μοτοσυκλέτες με αυτόν τον κυβισμό και αυτήν την υποδύναμη που μπορούν να κάτσουν μπροστά του. Η εικόνα του από μπροστά είναι πολύ κοντά στην Νέα Αφρικα Twin. Έχει μια συγγένεια. Συγγένεια και ως προς τον προσανατολισμό στο χώμα. Από εκεί και πέρα αρχίζει να μοιάζει όλο και περισσότερο με σκούτερ. Ο τροχός μπροστά με 17 ιντσών ζάντα τα καταφέρνει περίφημα. Πίσω έχουμε 15 ίντσες. Και οι δύο τροχοί έχουν ένα εκπληκτικό πλέξιμο στις ακτίνες, έχοντας όμως ταυτόχρονα tubeless λάστιχα. Μόνο το πλέξιμο των ακτίνων να δει κανείς, έργο τέχνης. Ο κινητήρας είναι στη μέση. Με κλίση 60 μοιρών προς τα εμπρός, δίνει μία αίσθηση με το κέντρο βάρους αρκετά χαμηλά ευελιξίας, όσο πολύ λίγες μοτοσυκλέτες. Τα κιλά εξαφανίζονται. Η ιδέα αυτή του Ντάνιελ, λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια, ήρθε τη στιγμή που η Honda έχει βγάλει αυτό το εκπληκτικό κυβότιο DCT με τον διπλό συμπλέχτη, όπου οι αλλαγές ταχυτήτων, εκτός από προβλημάτιστα, γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς να τις καταλαβαίνεις καν. Έχουμε λοιπόν αυτόματο κυβότιο. Καμία δυνατότητα manual επιλογής. Δεν υπάρχει συμπλέχτης, δεν υπάρχει λευγέ ταχυτήτων. Υπάρχουν όμως πολλές επιλογές ως προς τον αυτοματισμό. Στο manual αλλάζεις εσύ από τα κουμπάκια. Μετά είναι το drive. Αποφασίζει μόνο του πότε θα αλλάξει ταχύτητες. Ένα 5% πιο κοντό είναι το κυβότιο από τις προηγούμενες εκδόσεις στις άλλες μοτοσυκλέτες. Και ερχόμαστε στο sport. Τρεις επιλογές. Λίγο sport, λίγο περισσότερο, ακόμη περισσότερο. Που σημαίνει τι? Ότι οι αλλαγές ταχυτήτων γίνονται λίγες στροφές περισσότερο, πιο ψηλά η μία από την άλλη. Δίνει πιο ζωηρή κίνηση και τσιμπάει λίγο την κατανάλωση. Που μετά από 220 χιλιόμετρα δοκιμών, εδώ στην καταπληκτική Σαρδινία, περιορίστηκε στα 4,3 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Και όσοι μπορούν να φανταστούν τι συμβαίνει σε μία δοκιμή, σε μία παρουσία μοτοσυκλέτας, καταλαβαίνω ότι δεν πας ήσυχα, τέρμα γκάζει συνέχεια. Μία ακόμα καινοτομία που έχει παντενταριστεί κιόλας. Το ανέβασμα και κατέβασμα της ζελατίνας. Σε 6 θέσεις, όπου ενώ ανεβαίνει, απομακρύνεται κιόλας από τον οδηγό. Και ενώ κατεβαίνει, πλησιάζει. Honda XADV. Πας σε όποια παραλία θέλεις, δεν σταματάς πουθενά, φορτωμένος με την παρέα σου, άνετη σέλα και για τον συνεπιβάτη. Αυτή τη φορά ο Ντάνιελ θα τα καταφέρει. Θα μπορέσει να κατέβει με τη Μαρία και να απολαύσει την παραλία στην Ίω, στο Μαγκανάρι, όπου γεννήθηκε αυτή η ιδέα. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Τώρα, πόσο θα κοστίσει στον Ντάνιελ η υλοποίηση της πάρα πολύ ωραίας ιδέας που είχε? 12.450 ευρώ.